Είναι ένας από τους παρουσιαστές που πέρασαν και στη συνέχεια άφησαν την πρωινή ζώνη. Φαίνεται όμως πως η αποχή του από την τηλεόραση τον έκανε καλύτερο. Δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε το γιατί. Η σημερινή εικόνα του Σπύρου Χαριτάτου τα λέει όλα. Στην τελευταία του τηλεοπτική παρουσία, ο δημοσιογράφος επέστρεψε ξανά στο πόστο του, αυτή τη φορά για καλό σκοπό. Για μία ημέρα έγινε ο κεντρικός παρουσιαστής ενός τηλεμαραθωνίου για την ενίσχυση της προσπάθειας αναγέννησης σπιτιού στο Αίγιο για το χαμόγελο του παιδιού, δείχνοντας έτσι και το πιο ανθρώπινο του πρόσωπο. Πηγαίνετε, ανοίξτε την πόρτα και μπείτε μέσα και καθίστε και πάρτε ένα μωράκι καλιά. Πάρτε ένα παιδάκι καλιά. Καθίστε καχύποπτη, κυρία μου, κυρία μου, και φτιάξτε μια φωτοπίνα. Θα νιώσετε διαφορετικά, η καρδιά σας θα ανοίξει, θα ανθίσετε μέσα. Από την αρχή της τηλεοπτικής του πορείας, ο παρουσιαστής μας κέρδισε, καθώς η αμεσότητα, η ευστροφία και οι γνώσεις του μπροστά και πίσω από τον φακό ήταν τα δυνατά του όπλα. Σήμερα και μέσα από την πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση μας εξέπληξε θετικά, καθώς εκτός από τα παραπάνω προσόντα έδειξε ότι διαθέτει και άψογη σιλουέτα. Στις μέρες κρίσης βλέπετε πώς λειτουργούν οι τηλεμαραθώνοι πια. Είναι ο πρώτος στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία τηλεμαραθώνιος που εκπέμπει απευθείας από περιφερειακό μέσο, μέσα της περιφέρειας και από έδρα στην περιφέρεια, έτσι. Έχει αξία το όμως αυτό, δεν το λέω με παράπονο, προς Θεού. Μπορεί να φορά γκρι κοστούμι και να αποχωρίστηκε για λίγο τα αγαπημένα του T-shirt και τζιν, όμως η φιτιάθεση και ο διαφορετικός τρόπος ζωής που ακολουθεί δεν κρύβονται. Κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει τη ζωή του, καθώς η αλλαγή του έγινε προς το καλύτερο. Όσοι αναρωτιέστε ποια είναι η αιτία της ανανέωσης, μάλλον θα μείνετε με την απορία. Η σημερινή του εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα σχεδόν αυτή που είχε λίγο καιρό πριν. Όλοι θυμόμαστε τα λίγα παραπάνω κιλά που είχε ο παρουσιαστής την εποχή που μαζί με τον Γιώργο Καραμέρο παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή του Αντένα. Σφίξε χαρούμε. Εντάξει, το πήραμε και να μην σώρω νωρίτερα. Η αγαπημένη του στιγμή ήταν η ώρα της μαγειρικής και πολύ συχνά βλέπαμε τον Σπύρο Χαριτάτο να διασκεδάζει πάνω από τις κουτάλες της Αργυρός και να ανυπομονεί να δοκιμάσει τις συνταγές της ακόμη και στον αέρα. Κόβε, κόβε, εσύ να κάνω εγώ τη δέντια. Τι να κόψω. Αν το κακό δεν είναι να τη κόβεις, είναι να τη μιλάς συνέχεια. Σήμερα τον βλέπουμε αλλιώς. Η γυμναστική φαίνεται πως εδώ και καιρό έχει μπει στο καθημερινό του πρόγραμμα και τα αποτελέσματά της φαίνονται στο σώμα του. Η διατροφή πρέπει να έπαιξε και αυτή τον ρόλο της. Από το γυμνασμένο του σώμα μαρτυρά ότι ο παρουσιαστής έχει βάλει στην άκρη όλα όσα απολάμβανε παλιότερα. Όσοι τον είδαν από κοντά στο τηλεμαραθώνιο που παρουσίασε για φιλανθρωπικό σκοπό, σίγουρα παρατήρησαν τη μεγάλη διαφορά στο πρόσωπο και στο σώμα του. Συνηθίζουμε να λέμε, γιατί εύκολες είναι οι αναφορές, ότι κάποια ανήλικα άτομα είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού για να δείξουμε την αγάπη μας και την φιλεσπλαχνία μας. Η αλήθεια, φίλοι τηλεθεατές ή ακροατές, από όπου και αν μας βλέπετε ή μας ακούτε, είναι ότι πρόκειται για ανήλικα άτομα που είναι μικροί θεοί, παιδιά κατώτερων ανθρώπων. Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν την καλή φυσική κατάσταση του Σπύρου Χαριτάτου, οφείλεται και στην πρόθεσή του να συμμετέχει στο σοου χορού για το οποίο του είχε γίνει πρόταση. Η γυμναστική και η άσκηση θα έκαναν τον ρόλο του ως χορευτή ευκολότερο. Και ίσως αυτός να ήταν μέσα από τους λόγους που ο ίδιος μπήκε σε αυστηρό πρόγραμμα.